Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών Ροδόπης άσκησε σήμερα αυτεπάγγελτη δίωξη για τις προκηρύξεις που έριξαν άγνωστοι τα ξημερώματα της Τετάρτης σε κεντρικούς δρόμους της Κομωτινής. Το περιεχόμενο των προκηρύξεων αυτών κρίθηκε ανθεληνικό και εμπριστικό. Η δίωξη στρέφεται κατά γνώστον και ασκείται για τα εξής αδικήματα: επιβολή της ακεραιότητας της χώρας, διέγερση σε απίθεια, πρόκληση σε διάπραξη κακουργήματος, σύσταση συμμορίας για διάπραξη κακουργημάτων και για διατάραξη της ειρήνης των πολιτών. Η προανάκριση γίνεται από την ασφάλεια Ροδόπης. Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Παπανδρέου θα μιλήσει τη Δευτέρα σε ανοιχτή συγκέντρωση στον παραλιακό χώρο του Μακεδονία Παλάς στη Θεσσαλονίκη. Η ομιλία αυτή του Πρωθυπουργού θα μεταδοθεί το βράδυ της Δευτέρας από το πρώτο κανάλι της τηλεόρασης μετά το Δελτίο των 9. Ο Πρωθυπουργός θα παραμείνει στη συμπρωτεύουσα και την Τρίτη. Θα επισκεφθεί συγκεκριμένα το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, όπου θα έχει συνεργασία με τον αρμόδιο Υπουργό. Αύριο το βράδυ, από το πρώτο κανάλι της τηλεόρασης, μετά το Δελτίο Ειδήσεων των 9 και περίπου στις 9:20, θα μεταδοθεί δεκάλεπτη ομιλία του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης θα μιλήσει αύριο το βράδυ σε ανοιχτή συγκέντρωση στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη. Η ομιλία του κ. Μητσοτάκη θα μεταδοθεί αύριο το βράδυ από το πρώτο κανάλι της τηλεόρασης μετά το Δελτίο Ειδήσεων των 9. Ο πρόεδρος του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Πρόοδου Χαρίλαος Φλωράκης θα δώσει το μεσημέρι της Δευτέρας συνέντευξη τύπου στην αίθουσα συνεδρίων του Ζαπίου. Η συνέντευξη αυτή θα μεταδοθεί το ίδιο βράδυ από την ΕΤ2 μετά το Δελτίο Ειδήσεων των 8:30. Ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Ανανέωσης Κωστής Στεφανόπουλος θα μιλήσει αύριο το βράδυ στις 7:30 στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας, ενώ αύριο το βράδυ επίσης στις 9 θα μιλήσει στην κεντρική πλατεία των Τρικάλων. Μετά τα χθεσινά επεισόδια, ηρεμία επικρατεί σήμερα στη συμπρωτεύουσα. Οι συνάδελφοι από το στούντιο της ΕΤ3 μας ενημερώνουν. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε αργά το απόγευμα στην Εισαγγελία Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή εκπροσώπων κομμάτων, με σκοπό να επανέλθει το ήπιο κλίμα και να συνεχιστεί ομαλά η προεκλογική κίνηση στη συμπρωτεύουσα εν ώψη των συγκεντρώσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που θα γίνουν τα επόμενα 24 ώρα. Η σύσκεψη κρίθηκε αναγκαία μετά τα χθεσινοβραδινά επεισόδια που συνεχίστηκαν μέχρι σήμερα το πρωί μεταξύ οπαδών της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Στη σύσκεψη, από όπου και οι εικόνες που βλέπουμε, συμμετέχει και εκπρόσωπος της νομαρχίας και θα συζητηθούν συγκεκριμένες προτάσεις και η λήψη μέτρων για να αποφευθούν ανάλογα συμβάντα. Για τα επεισόδια που έγιναν χθες τη νύχτα στη Θεσσαλονίκη, σε ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, αναφέρεται ότι οι συμπλοκές ξεκίνησαν από την οδό Εγνατία και γενικεύθηκαν στην οδό Τσιμισκή. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν 32 άτομα, μεταξύ των οποίων και 7 αστυνομικοί που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Από τους τραυματίες, 3 άτομα παρέμειναν και νοσηλεύονται στο κεντρικό νοσοκομείο. Επίσης, προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε εκλογικά κέντρα και γραφεία των δύο παρατάξεων. Με ανακοίνωσή του, το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ καταγγέλει ότι οι επιθέσεις της ΟΝΕΔ σε εκλογικά κέντρα του ΠΑΣΟΚ στο Βαρδάρι και στην Οδό Τσιμισκή, οι τραυματισμοί μελών του κινήματος με μαχαίρια και ρόπαλα εντάσσεται στο πλαίσιο υποδοχής του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, μέλη της ΟΝΕΔ και άτομα ξένα προς την πόλη, προφανώς κατόπιν άνωθεν εντολών, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, παραβίασαν τη διακομματική συμφωνία και προκλητικά επιχείρησαν να κατεβάσουν τις σημαίες του ΠΑΣΟΚ μπροστά στο εκλογικό κέντρο στο Βαρδάρι. Στην ανακοίνωση κατηγορείται ακόμη η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ότι παρά τις εξαγγελίες της δεν ελέγχει τα μέλη της και δεν αντιστέχεται στο δυναμητισμό του ήπιου κλίματος. Η Νέα Δημοκρατία αντίθετα στην ανακοίνωσή της τονίζει ότι τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν μέλη της που έκαναν αφισοκόλληση στην οδό Εγνατία δέχτηκαν επίθεση από οπλισμένους με ρόπαλα και αλυσίδες οπαδούς του ΠΑΣΟΚ καθώς και αστυνομικούς που έσπευσαν στον τόπο των επεισοδίων. Λίγο αργότερα, αναφέρει η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, εξαγριωμένοι οπαδοί του ΠΑΣΟΚ κατέστρεψαν τις τζαμαρίες του κτηρίου όπου στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας καθώς και ένα τροχό σπιτότη στην οδό Εκτίνου τραυματίζοντας μέλη της. Η Νομαρχιακή Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης καταγγέλει την τακτική του ΠΑΣΟΚ που στόχο έχει, όπως αναφέρει, να δυναμητήσει το ήπιο πολιτικό κλίμα και να εμποδίσει τους αναποφάσιστους να στηρίξουν μαζικά τη Νέα Δημοκρατία. Τα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε και ο συνασπισμός της αριστεράς που υπογραμμίζει ότι είναι συνέπεια όξυνσης της πολιτικής αντιπαράθεσης που επέλεξαν τα επιτελεία των δύο μονομάχων του δικοματισμού. Ο συνασπισμός προειδοποιεί για τον ανεξέλεγκτο εκτραχυλισμό της κατάστασης που μπορεί να οδηγήσει σε μοιραία επακόλουθα.
Ανακοινώσεις με τις οποίες καταδικάζουν τα επεισόδια αυτά εξέδωσαν επίσης η Δημοκρατική Ανανέωση και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας Εσωτερικού Ανανεωτική Αριστερά. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε αισθητή στην περιοχή της Λακωνίας απόψε στις 10 και 19 πρώτα λεπτά. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στο Λακωνικό κόλπο και βρίσκεται 160 χιλιόμετρα νότια-νότιο-δυτικά της Αθήνας. Στο διεθνή χώρο, σε ένοπλη εξέγερση φαίνεται ότι εξελίσσονται οι αιματηρές εθνικιστικές ταραχές που έχουν ξεσπάσει την τελευταία εβδομάδα στη Σοβιετική Δημοκρατία του Ουσμπεκιστάν. Οργανωμένες ομάδες τουρκόφωνων κατοίκων, οπλισμένες με αυτόματα όπλα, σιδερόβεργες και βόμβες Μολότοφ, εμφανίστηκαν στους δρόμους της πόλης Φεργάνα, πυρπόλησαν καταστήματα και επιτέθηκαν εναντίον αστυνομικών σταθμών. Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις, οι συγκρούσεις μεταξύ Ουσμπέκων και τουρκόφωνων μεσκέτ στήχησαν έως τώρα τη ζωή σε 100 άτομα, τουλάχιστον άλλα 1.000 τραυματίστηκαν, ενώ έχουν προκληθεί σημαντικές υλικές ζημιές. Περίπου 11.000 τουρκόφωνοι κάτοικοι της περιοχής έχουν μετακινηθεί για ασφάλεια σε προσωρινούς προσφυγικούς καταβλισμούς, οι οποίοι επιτηρούνται από τις δυνάμεις ασφαλείας. Από τη Μόσχα, το πρακτορείο ΤΑΣ μετέδωσε απόψε ότι 31 άτομα σκοτώθηκαν χθες όταν ταχεία αμαξοστοιχεία συγκρούστηκε με λεωφορείο σε αφύλακτη διάβαση στην πόλη Βορονέζ της Ουκρανίας. Η ηρεμία επικρατούσε σήμερα στο Πεκίνο, ενώ στις επαρχίες της Κίνας συνεχίζονταν οι συγκρούσεις μεταξύ φοιτητών και στρατού. Τα οδοφράγματα στο Πεκίνο έχουν διαλυθεί, αλλά τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά και τις επόμενες 2 ημέρες. Η κινέζικη τηλεόραση μετέδωσε ότι ο στρατός συνέλαβε χθες τη νύχτα 400 άτομα, τα οποία, όπως ανακοινώθηκε επίσημα, είχαν κατηγορηθεί από τις αρχές για κλοπές και διατάραξη της τάξης. Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται όμως ηγετικά στελέχη του παράνομου φοιτητικού κινήματος και οι επικεφαλής παράνομων εργατικών συνδικάτων. Κινέζοι διανοούμενοι αποκάλυψαν ότι η κυβέρνηση έχει καταρτήσει ήδη μαύρες λίστες με ονόματα μεταρρυθμιστών, οι οποίοι πρόκειται να συλληφθούν. Οι φοιτητές όλων των πανεπιστημίων της Κίνας δήλωσαν ότι αποφάσισαν να διαλύσουν τις επαναστατικές ομάδες και να σκίσουν τις αντικυβερνητικές αφίσες εν ώψη των αντιπίνων που θα εφαρμόσει σε βάρος τους η ηγεσία της χώρας. Και ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι τώρα προέχει η ασφαλειά τους. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου συναντήθηκε σήμερα με τον εκπρόσωπο των Τουρκοκυπρίων Ραούφ Ντενκτάς. Η συνάντηση έγινε στην κατοικία του ειδικού αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ κυρίου Καμιλιόν και διήρκεσε 1,5 ώρα. Αύριο ο κύριος Καμιλιόν αναχωρεί για τη Νέα Υόρκη όπου θα ενημερώσει για τον διάλογο που γίνεται στην Κύπρο τον κύριο Ντέκου Εγιάρ. Αλλά καθοδόν προς τη Νέα Υόρκη, ο κύριος Καμιλιόν θα σταθμεύσει στην Αθήνα και την Άγκυρα για συνομιλίες πάνω στο θέμα αυτό με την ελληνική και την τουρκική κυβέρνηση. Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Πρόοδου, Λεωνίδας Κύρκος, μίλησε χθες το βράδυ στην κεντρική συγκέντρωση του συνασπισμού στην Πάτρα και ανέλησε την πρόταση του συνασπισμού για μια προοδευτική, δημοκρατική κυβέρνηση, καθώς και για το μεγάλο θέμα της παραγωγικής ανασυγκρότησης και του τεχνολογικού εξυγχρονισμού της χώρας. Η Ελλάδα, είπε ο κύριος Κύρκος, έχει μεγάλο φυσικό και ανθρώπινο πλούτο, αλλά αυτός λιμνάζει. Για να ενεργοποιηθεί χρειάζεται η πολιτική θέληση. Χρειάζεται να αποδεσμευτεί η κοινωνική πρωτοβουλία, όμως ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε η Νέα Δημοκρατία το θέλουν. Θέλουν τους εργαζόμενους αντίθετα στο περιθώριο, οπαδούς και όχι ενεργούς πολίτες. Ο συνασπισμός, συνέχισε ο κύριος Κύρκος, θέλει τον άνθρωπο ενεργό πολίτη στο κέντρο της πολιτικής και κοινωνικής δημιουργίας. Η χώρα χρειάζεται μια ριζική ανασυγκρότηση σε μια κατεύθυνση αριστερού εξυγχρονισμού με το λαό στο κέντρο των αποφάσεων και των ελέγχων. Ο συνασπισμός προτείνει 4 άξονες, εξουσία αντιγραφειοκρατική, αντιαυταρχική, ανοιχτή σε και αποκεντρωμένη, οικονομία όπου θα συνεργάζονται ο δημόσιος, ο κοινωνικοποιημένος και ο ιδιωτικός τομέας μέσα στο πλαίσιο ενός ελαστικού προγραμματισμού και ακόμη η κύρια πηγή των πόρων θα προέρχεται από τη ριζική αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος και τη δίκαιη κατανομή των φόρων. Επίσης, ποιότητα ζωής όπου θα κατοχυρώνονται το δικαίωμα για εργασία και κατοικία και η προστασία του περιβάλλοντος. Και τέλος, πολιτισμός όπου θα συνδέεται ό,τι καλύτερο έρχεται από την πολιτιστική μας παράδοση με ό,τι πιο σύγχρονο δίνει το σύγχρονο πνεύμα. Ο γραμματέας του συνασπισμού, Λεωνίδας Κύρκος, θα μιλήσει αύριο στην Αλεξανδρούπολη. Ο πρόεδρος της Χριστιανικής Δημοκρατίας, Νίκος Ψαρουδάκης, περιοδεύει στην Κρήτη, θα μιλήσει στα Χανιά και άλλες περιοχές του νησιού. Ο πρόεδρος της ΕΔΙΚ, Γιάννης Ζήγδης, θα προεδρεύσει αύριο σε σύσκεψη των υποψηφίων βουλευτών και των στελεχών του κόμματος στο λεκανοπέδιο της Αττικής.
Ο πρόεδρος του Ελληνικού Σοσιαλιστικού Κόμματος Γεράσιμος Αρσένης θα μιλήσει αύριο το βράδυ σε ανοιχτή συγκέντρωση στα Γιάννενα. Ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας Μανώλης Γλέζος θα μιλήσει αύριο στις 8.30 το βράδυ σε ανοιχτή συγκέντρωση στην πλατεία Κύπρου της Καλλιθέας. Τη Δευτέρα ο κύριος Γλέζος θα μιλήσει στην πλατεία Νέου Ηρακλείου Αττικής. Ο γραμματέας του ΚΚΕ Εσωτερικού Ανανεωτική Αριστερά Γιάννης Μπανιάς θα μιλήσει τη Δευτέρα στις 8 το βράδυ στην Ομόνια. Εξάλλου, αύριο θα γίνουν οι κεντρικές εκλογικές συγκεντρώσεις του κόμματος στα Γρεβενά και τη Λευκάδα. Ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Ριζοσπαστικού Κινήματος Αντώνης Τρίτσης θα μιλήσει αύριο στις 8 το βράδυ στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Χολαργό. Το Επαναστατικό Κομμουνιστικό Κίνημα Ελλάδας, το ΕΚΕ, θα πραγματοποιήσει αύριο συγκεντρώσεις στην Κομωτινή και στην Άουσα. Κλιμάκιο του Μαρξιστικού Λενινιστικού Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας θα επισκεφθεί αύριο το Μοναστηράκι. Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΠΕΝ, Χρύσαθος Δημητριάδης, θα μιλήσει αύριο το βράδυ στο Άργος και μεθαύριο το βράδυ στην Πλατεία Συντάγματος. Ο αρχηγός της ΕΝΕΚ και υποψήφιος ευρωβουλευτής Πολύδωρος Δάκογλου θα μιλήσει αύριο στις 8.30 το βράδυ στο Λεοντάρι Καρδίτσας. Ο αρχηγός του κόμματος Ολυμπισμός, Γεώργιος Ζώης, θα μιλήσει αύριο στις 8 το βράδυ στη Θήβα. Οι υποψήφοι του εργατικού αντι-ιμπεριαλιστικού μετώπου θα μιλήσουν αύριο το βράδυ στις 8 στην πλατεία Ελευθερίας στην Πάτρα. Η αστυνομία της Κρήτης συνεχίζει το άνθρωπο κυνηγητό για να συλλάβει τους 6 δραπέτες των φυλακών Νεάπολης Λασιθίου, περισσότερα από τον απεσταλμένο μας στην Κρήτη, Πάνο Σόμπολο. Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό από την αστυνομία της Κρήτης για τον εντοπισμό και την σύλληψη των 4 Ελλήνων και 2 αλλοδαπών κακοποιών, οι οποίοι απέδρασαν το βράδυ της Πέμπτης κάτω από δραματικές συνθήκες από τις δικαστικές φυλακές Νεάπολης Λασιθίου. Παντού στείνονται μπλόκα και ελέγχονται διακριτικά από την αστυνομία και το λιμενικό σώμα όλοι όσοι ταξιδεύουν στα αεροδρόμια, στα λιμάνια και σε άλλους χώρους από τους οποίους μπορεί να διαφύγουν οι 6 δραπέτες που όπως είναι γνωστό εκτέλεσαν εν ψυχρό 2 αστυφύλακες πριν απομακρυνθούν από το κτίριο των φυλακών. Στην Κρήτη βρίσκεται από προχθές τα μεσάνυχτα ο υποστράτηγος της αστυνομίας Κώστας Τασάκος που συντονίζει το έργο των ερευνών. Πεποίθηση των αστυνομικών είναι ότι οι 2 αλλοδαποί και οι 4 Έλληνες κακοποιοί κρύβονται στο Ηράκλειο ή σε άλλη περιοχή της Κρήτης και ότι μέχρι τώρα δεν έχουν κατορθώσει να φύγουν από το νησί. Σημειώνουμε ότι οι καταζητούμενοι είναι οπλισμένοι σαν αστακοί και κατά την άποψη της αστυνομίας δεν πρόκειται να παραδοθούν αμαχητοί. Οι 4 Έλληνες που καταζητούνται είναι ο Νίκος Βασιλακάκης, ο Κώστας Μπατζακάκης, ο Χρήστος Ρουμελιανάκης και ο Παύλος Κεραμίδης, ενώ οι άλλοι 2 που καταζητούνται είναι ένας Άγγλος και ένας Τανζανός. Ήδη το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης έχει επικηρύξει τους καταζητούμενους με το ποσό των 50 εκατομμυρίων δραχμών. Και μια επίγουσα ανακοίνωση. Ειδοποιείται ο Σωτήρης Σωτηρόπουλος, ο οποίος βρίσκεται στη Μύκονο, να επικοινωνήσει επιγόντως, Σωτήρης Σωτηρόπουλος, επαναλαμβάνω, με το αστυνομικό τμήμα της Μυκόνου για επίγουσα οικογενειακή του υπόθεση. Καλησπέρα σας. Το κύριο χαρακτηριστικό για τις 2 επόμενες μέρες θα είναι και πάλι οι νεφώσεις που θα αναπτυχθούν τις θερμές ώρες στα υπηρωτικά και θα συνοδεύονται από τοπικές καταιγίδες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι σιγά σιγά θα εξασθενήσουν, ενώ η θερμοκρασία δεν περιμένουμε να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Να περάσουμε τώρα στο χάρτη με τα συστήματα στην επιφάνεια, όπου βλέπουμε το ασθενές βόρειο ρεύμα που επικρατεί στην περιοχή μας. Ενώ η αστάθεια στη δομή της ανώτερης ατμόσφαιρας θα έχει σαν αποτέλεσμα τα φαινόμενα που περιμένουμε τις θερμές ώρες της ημέρας. Να δούμε τώρα με περισσότερα λόγια πώς θα εξελιχθεί ο καιρός σήμερα Κυριακή. Αρχικά λοιπόν προβλέπεται σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Αλλά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν όπως και τις προηγούμενες μέρες, βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτρη και τοπικά στα νότια πελάγια ισχυροί. Αλλά από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί στα παιδινά υπηρωτικά από 16 μέχρι 31 βαθμούς και στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές από 18 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Καλαμάτα τώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς μέχρι μέτρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 16 και 30 βαθμών. Στην Αττική
Προβλέπονται αρχικά λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα πυκνώσουν και υπάρχει μικρή πιθανότητα να εκδηλωθεί παροδική βροχή στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτρη, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί μεταξύ 20 και 31 βαθμών Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, τέλος, θα υπάρχουν στην αρχή λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν το μεσημέρι και πιθανό να εκδηλωθεί τοπική καταιγίδα τις απογευματινές και πρώτες βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί μέτρη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 μέχρι 28 βαθμούς. Τη Δευτέρα τώρα, σε όλη τη χώρα θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις θερμές ώρες της ημέρας θα αυξηθούν στην υπηρετική χώρα και θα σημειωθούν τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτρη. Η θερμοκρασία δεν περιμένουμε και πάλι να μεταβληθεί σημαντικά. Το επόμενο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, είναι στις 2 το μεσημέρι. Καλή σας νύχτα.